Ένας επιστημονικός και καλλιτεχνικός διάλογος τέχνης πρόκειται να διεξαχθεί από τις 17 έως και τις 27 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του ένατου φεστιβάλ Open Nights που διοργανώνει ο Δήμος Λαρισαίων με την ομάδα Of Art και την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν οι διοργανωτές, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Θωμάς Ρετσιάνης δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η φετινή θεματική του φεστιβάλ είναι η γη. Πρόκειται για ένα φεστιβάλ το οποίο είναι διακαλλιτεχνικό και διεπιστημονικό. Ένας ζωντανός και ανοιχτός διάλογος τέχνης και ανθρώπων. Φέτος, ο θεματικός πυρήνας του φεστιβάλ είναι η γη. Η γη, η οποία δεν αποτελεί μόνο πηγή έμπνευσης για τον καλλιτέχνη για να εκφραστεί, αποτελεί και τη δική του προσωπική, αλλά ταυτόχρονα και ανοιχτή κοινή στέγη. Η καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ, Ρούλα Καραφέρη, υποστήριξε ότι με την επιλογή του φετινού θέματος στηρίζεται ένα σύνολο αξιών που συνάδουν με τον πιο πράσινο, δικαιότερο και σοφότερο κόσμο που θέλουμε να ζούμε. Ξεκινάει την Πέμπτη το ένατο διακαλλιτεχνικό φεστιβάλ Open Nights, που είναι το πρώτο ευρωπαϊκό διακαλλιτεχνικό και διεπιστημονικό φεστιβάλ με διεθνείς συμμετοχές και κοινωνικές προεκτάσεις. Με πυρήνα την κεντρική Ελλάδα, είναι δυναμικά ενεργό τα τελευταία 9 συνεχή χρόνια. Στο φεστιβάλ θα λάβουν χώρα παραστάσεις, εικαστικά έργα, σεμινάρια, προβολές και πολλές άλλες δραστηριότητες που θα έχουν θέμα τη γη. Τη μεριά της περιφέρειας που πάντα μπαίνει μέσα σε τέτοιες συνέργειες καλλιτεχνικές, είναι σημαντικό το ότι έχει απλώσει τις δράσεις της με ένα τέτοιο τρόπο στην πόλη, το οποίο είναι εντυπωσιακό, από την αρχή το έκανε και έχει φέρει κοντά πολλούς διαφορετικούς θεσμούς. Παρακολουθώ σαν πολίτης το φεστιβάλ πάρα πολλά χρόνια. Ένα φεστιβάλ που ξεκίνησε δειλά, αλλά απλώνει τα πλοκάμια του κάθε χρόνο και περισσότερο. Έχει επίσης φέτος βραβευτεί και με το βραβείο ποιότητας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φεστιβάλ ΕΦΕ 2024-2025. Η υπηρεσία την οποία εκπροσωπώ, η Γαλλική Πρεσβεία στη Θεσσαλία, αρρωγός πολιτιστικών δράσεων και συμπράξεων. Το ένατο Open Nights θα έχει βάση του τον Μήλο του Παπά, ενώ δράσεις θα γίνουν και σε πολλά μέρη της πόλης.